θεωρείται ένα από τα κορυφαία μοντέλα στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα κάνει καριέρα και στη μεγάλη οθόνη. Στη χώρα μας έφτασε προσκεκλημένη γνωστού οίκου μόδας για να συμμετάσχει σε επίδειξη, τα έσοδα τις οποίες θα διατεθούν στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Το διάσημο μοντέλο Τάσα Ντε Βασκονσέλος έφτασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην Αθήνα. Χαμογελαστή και απλά ντυμένη, η 27χρονη Τάσα μίλησε με ενθουσιασμό για την αυριανή επίδειξη μόδας που θα γίνει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με τη συμμετοχή και μεγάλων ελληνικών ονομάτων του modeling. It's great to be here. I think the occasion is especially great to be here with Vasilios for the charity for the children and for the women for cancer. And I love what he does. Ο Βασίλειος Κοστέτσος, που διοργανώνει την επίδειξη στηρίζοντας έτσι την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, την υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο και μίλησε για τις ταινίες που έχει γυρίσει το διάσημο μοντέλο τα 3 τελευταία χρόνια, αλλά και για το υποκριτικό ταλέντο της Καλονής από την Πορτογαλία. Έχει περάσει την ηθοποιία. Είναι μια Audrey Hepburn, μια καινούργια Audrey Hepburn. Τη συνάντησα τελείως τυχαία, όπως είπε πριν, στο Παρίσι και βασικά την ευχαριστώ πάρα πολύ που θέλει να βοηθήσει όλο αυτό εδώ που γίνεται για το φιλανθρωπικό, για το καρκίνο. Η Τάσα Ντε Βασκονσέλος, που τα τελευταία 5 χρόνια είναι και η μόνιμη συνοδός του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, έχει ανακηρυχθεί πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO και έχει συμμετάσχει σε αναρρύθμιτες εκδηλώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς.